Με το σημερινό νομοσχέδιο για την κύρωση της Σύμβασης της Λισαβόνας κλείνει ένας κύκλος ακόμη στα πλαίσια της εμπορευματοποίησης και υποβάθμισης πτυχίων και των σπουδών. Και σήμερα ακούμε απίστευτα πράγματα. Βγαίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά κυρίως, και από το ΠΑΣΟΚ εμέσως πλην σαφώς, και μιλάνε ότι υποστηρίζουν τη δημόσια δωρεάν παιδεία και ότι θεωρούν ότι η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται δωρεάν και όχι εμπόρευμα. Έλεος. Πού ζούμε? Πού μιλάνε? Ποιοι μιλάνε? Έχει καταργηθεί η ιδιωτική εκπαίδευση? Έχουν καταργηθεί τα φροντιστήρια? Ποια δημόσια και δωρεάν που πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εργαζόμενοι για να εξασφαλίσουν, αν εξασφαλίσουν την είσοδο στο πανεπιστήμιο και αν μπουν, ξαναπληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους. 40% των φοιτητών δουλεύουν για να μπορέσουν να τελειώσουν, αν τελειώσουν τη σχολή, γιατί δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν καν με την ακρίβεια να καλπάζει, με τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν παντού. Άρα όχι κοροϊδία απέναντι στους εργαζόμενους. Μόνο το ΚΚΕ λέει ότι είναι όχι μόνο η παιδεία, όχι μόνο η υγεία, ότι όλα είναι κοινωνικά αγαθά και πρέπει να παρέχονται δημόσια και δωρεάν, γιατί ο λαός τα παράγει. Αλλά τι έγινε τώρα, ανακαλύψατε τον καπιταλισμό? Όλα πουλούνται και αγοράζονται. Βασική του αρχή είναι. Να σταματήσει λοιπόν αυτό. Συνεχίζω. Τι κάνει στην πράξη η Σύμβαση? Τα είπε και ο εισηγητής μας. Ανοίγει διάπλατα την πόρτα για την αναγνώριση των πτυχίων, των κολεγίων και ακαδημαϊκά. Και ας λέει η κυβέρνηση και ο υπουργός ότι αυτά δεν γίνονται μέσα από το νομοσχέδιο, τότε γιατί το φέρνετε, αφού όλα είναι καλά? Τι το θέλετε? Αφήστε το όπως είναι, αφού όλα είναι καλώς καμωμένα. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, γιατί αυτή είναι η ουσία και αυτός είναι ο στόχος που κανένας από τα υπόλοιπα κόμματα δεν λέει, γιατί δεν είναι και ειλικρινής. Είναι να δημιουργηθεί μια τεράστια δεξαμενή δεκάδων τίτλων σπουδών με τριετή, τετραετή, πενταετή προγράμματα, με αμέτρητες κατηγορίες και διαβαθμίσεις, όλα αναγνωρισμένα ως νόμιμα προσόντα. Γιατί αυτό? Γιατί θέλει να δημιουργήσει και ο ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης που πίνετε νερό στο όνομά σας, λες και δεν ξέρετε την πραγματικότητα του τι συμβαίνει, να δημιουργηθεί μια μεγάλη δεξαμενή απασχολήσιμων με προσόντα για την διαλογή εργαζομένων από τους εργοδότες. Όλα στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Δεν μας εκπλήσει. Αυτή είναι η αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που όλες μέχρι τώρα βάλαν λιθαράκι, υλοποίησαν βήμα-βήμα μέχρι τώρα. Και τώρα βέβαια η Νέα Δημοκρατία αυτά τα λέει πάντα. Οι υπόλοιποι, τι υποκρισία είναι αυτή? Και ειδικά για όσους κυβέρνησαν. Τι θέλουν λοιπόν? Φτηνό, ευέλικτο, απασχολήσιμο εργατικό επιστημονικό δυναμικό για να διασφαλίζει και να αυξάνει τα κέρδη του κεφαλαίου, καταστρέφοντας τα όνειρα των νέων που θα κυνηγάνε πιστωτικές μονάδες και πιστοποιητικά για να γίνουν ελκυστικοί στα αφεντικά, να είναι επιλέξιμοι. Ζούγκλα της αγοράς. Και όποιος επιβιώσει. Και σε ποιες συνθήκες? Εδώ δεν πάει μόνο του, ούτε είναι εξαίρεση. Πάει με τη συνολική πολιτική. Έχει δημιουργηθεί εργασιακό θεσμικό πλαίσιο που έχει και συνέχεια. Ποιο είναι αυτό? 2024 κατοχυρώνεται το 12ωρο από το 2021. Ενώ το 1921, 100 χρόνια πριν, είχε κατοχυρωθεί το 8ωρο. 12 ώρα, 13 ώρα, και εσείς που μιλάτε για Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τρέπεστε? Ξέρετε τι λέει η οδηγία? Και σας κοροϊδεύει κιόλας, κατάμουτρα. Απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η απασχόληση άνω των 13 ωρών και για 11 μέρες συνεχώς. Τέτοια κοροϊδία, φτύσιμο
κυριολεκτικά. 13 ώρες δουλειά. Ποιος μπορεί να αντέξει? Και τα ατυχήματα, κάθε δύο μέρες ένας σκοτωμένος και παραπάνω, που είναι εγκλήματα. Και τώρα έχουμε και νέα ερμηνευτική. Δεν φτάνει αυτό. Εγκύκλειο του Υπουργείου Εργασίας για την ψηφιακή κάρτα. Προβλέπεται απλήρωτη δουλειά μέχρι 2 ώρες. Ευέλικτη προσέλευση, 1 ώρα. Καταργήθηκε το διάλειμμα ως εργάσιμος χρόνος. Το καταλαβαίνετε. Μιλάμε, ζώα είναι. Καλύτερη μεταχείριση θα είχαν οι εργαζόμενοι. Γαλέρα, κυριολεκτικά. Και 1 ώρα, λέει, προετοιμασία. Δηλαδή, στην πράξη, θα δουλεύει 11 ώρες και θα πληρώνονται 8. Βαρβαρότητα. Τελειώσατε αντικειμενικά. Είστε απάνθρωποι. Το σύστημά σας, δηλαδή, είναι απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο, οδηγεί στο μεσαίωνα και πιο πριν. Πάτε στα μεταλλεία, αλλά νομίζετε ότι θα περάσετε καλά? Θα περάσετε το μαρτύριο της αρκούδας από εδώ και στο εξής. Γιατί οι εργαζόμενοι δεν κοιμώνται. Πάτε στο μετρό, πάτε στη Χαλκιδική, πάτε στους οικοδόμους. Τι νομίζετε, ότι θα σκύψουν το κεφάλι με αυτή τη βαρβαρότητα? Ή μήπως μας πείτε ότι είναι εξυγχρονισμός και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες? Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανονικότητα, δεν θέλετε? Να τη κανονικότητα. Την φέρνει η Νέα Δημοκρατία και το υποστηρίζει. Και μάλιστα η κυβέρνηση πήρε το μήνυμα των εκλογών. Δεν είστε καλά. Το μήνυμα μάλλον το πήρε τα ανάποδα. Τι λέει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις? Παράδειγμα. Ενώ αυτή τη στιγμή οι εστιακοί φοιτητές στις εστίες, έχετε κανένα γνωστό παιδί που να μένει εκεί? Αποκλείεται. Ή ορισμένοι μπορεί και να έχουν. Ψήνονται στα δωμάτια. Ψήνονται κυριολεκτικά με τριτοκοσμικές συνθήκες. Δεν υπάρχει κλιματισμός. Μέσα στον καύσωνα σκορπιούς βρίσκουνε. Χώρια από κατσαρίδες κυριολεκτικά. Χιλιάδες φοιτητές σκέφτονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους και πάρα πολλοί τις παρατάνε γιατί δεν αντέχει η οικογένεια να πληρώνει ενίκια, να πληρώνει όλα αυτά. Και μιλάτε για στήριξη, κύριε Υπουργέ και οι υπόλοιποι, της δημόσιας παιδείας. Ποια στήριξη? Σας είπα, 40% με δικά σας στοιχεία δουλεύουν φοιτητές για να τα βγάλουν πέρα και μερικοί τα παρατάνε. Και έχετε βάλει και το 4-2 ή το 5-3 για να ξεμπερδέψετε αυτό το πανεπιστήμιο. Χιλιάδες έχουν εξοργιστεί. Δεν θέλω να τα επαναλάβω με τα θέματα των Πανελληνίων. Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που πετάει έξω περισσότερους από όσους πέταγε πριν στα πανεπιστήμια. Και ζητάμε να καταργηθεί. Για φέτος και πάντα, αλλά να καταργηθεί φέτος με αυτές τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Πάρτε θέση. Και φέρνετε εσείς τώρα αυτή τη σύμβαση όλα λιμένα στον τομέα της εκπαίδευσης και φέρνετε μία σύμβαση η οποία θα χειροτερέψει παντού. Κυριολεκτικά θα υπάρχει ασυδοσία που υπάρχει ήδη σε ένα βαθμό σε σχέση με την μη αναγνώριση στην πραγματικότητα του πτυχίου. Πήρατε το μήνυμα, λέτε, θα πάρετε πολύ μεγαλύτερο. Και μην κοιτάτε μόνο τα ποσοστά. Αν και εκεί φάγατε όχι χαστούκι, όχι σφαλιάρα, αλλά κάτι περισσότερο. Γροθιές από τον Κάσιους Κλέη, θα έλεγα. Και ένα από αυτά τα στοιχεία είναι γι' αυτό. Αλλά σας λέω να δεις τη σούχο για μετά. Μην νομίζετε ότι όλος αυτός ο κόσμος θα κάτσει στα αυγά του. Μπορεί τώρα να εκτονώθηκε, όχι να επέλεξε από εκεί ή να επέλεξε όπως επέλεξε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά είναι τέτοια η ζωή και τέτοια βαρβαρότητα που έρχεται συνεχώς, το μήνυμα που πήρατε δηλαδή, που θα ξεσηκωθεί. Και εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή όπως είμαστε πάντα. Φάρμακα λοιπόν. Το μήνυμα το πήρατε. Μέχρι 357% αύξηση. Γιατί? Μήπως μας αποτάνουν οι πολιτικοί, παρακαλώ. Και τώρα να απαντήσω σε ορισμένα επιμέρους των πολιτικών αρχηγών που υπόθηκαν γιατί λέω ότι βγαίνει από τα ρούχα σου καμιά φορά. Ας αρχίσω από το νομοθετικό δικαίωμα που έχει αντιπολίτευση. Συμφωνούμε. Αλλά τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Καταθέσαμε πρόταση νόμου 565 σωματείων που μέσα σε 5 χρόνια δεν έρθε ποτέ για συζήτηση στη Βουλή.
Τώρα συνεχίζει και η Νέα Δημοκρατία. Άρα η Καμίλα κοιτάει και την καμπούρα της. Όχι των αλωνών μόνο. Για να μην έχουμε τέτοιες δημαγωγίες. Δεύτερο, φορολογικό για τους επαγγελματίες. Λέει εδώ η Ευρώπη, ποια Ευρώπη. Τι λέει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τα μεσαία στρώματα στην Ελλάδα, οι αυτοαπασχολούμενοι κλπ. Είναι πάρα πολλά. Και γι' αυτό πρέπει να ασκηθεί πολιτική τέτοια ώστε να μειωθούν για να μπουν στην αγορά όπως έχει γίνει παντού, για να υπάρξει συγκέντρωση δηλαδή σε μια χούφτα πολυεθνικές. Αυτό δεν το ξέρετε. Δεν είναι κανένας εδώ. Δεν το ξέρουν αυτοί που είναι λάτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προωθείται στην πραγματικότητα. Το έκανε πράξη ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση και το συνεχίζει τώρα πιο δυναμικά λίγο η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε πολλά μέτρα. Και για την παιδεία. Καλά, πού ζούμε. Κυριολεκτικά πού ζούμε. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ισοτίμησε τα πτυχία από τα κολέγια. Ξεκίνησε. Κύριος Γαβρόγλου ήταν υπουργός. Δεύτερο. Τα μεταπτυχιακά επιπληρωμή. Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα. Μιλάνε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για την πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως οι ερώτησες που κάναμε εμείς, ξέρετε τι απάντησαν. Ότι βεβαίως είναι δικαίωμα να αναπτύσσεται επιχειρηματική δράση και στον χώρο των πανεπιστημίων. Επομένως, λίγο όχι τέτοια κοροϊδία. Κυριολεκτικά. Νέα Αριστερά. Έξοδος από τα μνημόνια, λέει, μας επέτρεψε να αλλάξουμε κλπ. Ερώτημα στον κύριο Χαρίτση που ήταν και υπουργός. Να μας πει ένα νόμο που καταργήθηκε από τους 700 μνημονιακούς όταν είχαμε έξοδο από τα μνημόνια. Φύγαν τα μνημόνια και μείναν οι νόμοι. Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης, μην παραξηγηθούν οι Γιάννηδες, αν υπάρχει κανένας εδώ. Τι ψήφισαν πρώτοι. Ή του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Χαρίτσης ήταν τότε υπουργός. Ξέρετε ποιο νόμο ψήφισαν πρώτα. Ελάτε, κύριε Την Παφίλη. Μείωση, τελειώνω, κλείνω. Παρακαλώ, ελάτε. Και κλείνω με αυτό. Ποιο νόμο ψήφισαν, τη μείωση από 15% στο 10% της φορολογίας των διανεμωμένων κερδών. Αυτός ήταν ο πρώτος νόμος. Επομένως, τελειώνω και λέω το εξής. Επειδή μας είπε και ο κύριος Χαρίτσης ότι το έργο το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε δει πολλές φορές. Το σύστημα θέλει δύο πόλους, όχι έναν. Όταν δεν τα βγάζει πέρα ο ένας, να έρχεται ο άλλος να κάνει και τα ίδια και να το αντίνει και με προοδευτικό πρόσωπο και ούτω καθεξής. Όμως η αντιπολίτευση έχει αρχίσει όλα αυτά τα χρόνια και κατά τη διάρκεια των εκλογών. Και είναι στο δρόμο. Εκεί θα κριθούν τα περισσότερα και δεν θα περάσετε καλά. Σας το είχα πει και προσωπικά ότι θα βρείτε τοίχο και οπλισμένο με μπετόν, και αυτό είναι το λαϊκό κίνημα, και θα σπάσετε τα μούτρα σας. Όπως τα σπάσατε, εκλογικά τουλάχιστον. Εμείς το ΚΚΕ θα είμαστε και εδώ για να αποκαλύπτουμε την αλήθεια και την πολιτική σας, αλλά είμαστε μπροστά και πρώτοι στο δρόμο μαζί με τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα για την απόκρουση της νέας επίθεσης και την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.